ακόμη μια ανατριχιαστική προφητεία για το μέλλον γειτονικής χώρας της Ελλάδος, η οποία θα διαλυθεί. Συγκλονίζουν τα λόγια του Αγιορείτη Μοναχού, που είχε προβλέψει τα όσα θα ερχόντουσαν. Ο γέροντας είχε απαντήσει όσους με αγωνία τον ρωτούσαν για την προκλητική στάση των Σκοπίων και τη βούλησή τους να καπηλευτούν το όνομα της Μακεδονίας μας. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, είχε απαντήσει ο Αγιορείτης Μοναχός, που παρομοιάζει το κράτος των Σκοπίων με οικοδόμημα που είναι κτισμένο με τούβλα και με φαρσαλινούς χαλβάδες που είναι κομμένοι σε σχήμα τούβλων και που φυσικό είναι κάποτε να καταρρεύσει. Έλεγε μάλιστα περιπεκτικά στους ανήσυχους Έλληνες που τον ρωτούσαν με περισσή αγωνία και τα εξής εύθυμα σε ό,τι αφορά τα Σκόπια και τις ενδόμιχες επιδιώξεις τους. Βρε παιδιά, ο Τσιγκάνος, αν βάλει φουστανέλα γίνεται τσολιάς. Μια φορά μάλιστα, ο γέροντας επικαλέστηκε και τον Άγιο Πατροκοσμά τον Ετωλό στο θέμα της Μακεδονίας. Ήταν όταν και πάλι ρωτήθηκε τι άραγε θα γίνει με την τύχη της ελληνικότητας αυτής της περιοχής. Και τότε ο γέροντας είπε τα εξής. Το είπε και ο Άγιος Κοσμάς. Φως φανάρι είναι. Αυτοί ούτε δύναμη έχουν, ούτε δίκαιο έχουν. Πολλά χωριά θα καταστραφούν. Αλλά στις τρεις χώρες μία θα μείνει. Λυπάμαι τους καημένους Σκοπιανούς που οι μεγάλοι τυχοδιώκτες εδώ και δεκαετίες τους εμπέζουν και τους χρησιμοποιούν για τις δικές τους επιδιώξεις. Αλλά πιότερο λυπάμαι τους νεοραγιάδες συμπατριώτες μας που ζουν μέσα στην πλάνη μακριά από την αλήθεια. Από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, Πνευματική Αφύπνιση. Ακόμη μια προφητεία που συγκλονίζει και μας βάζει σε προβληματισμούς είναι τη Οσία Σοφία της Κλεισούρας. Να είστε καλά και χαρά να έχετε, έλεγε. Να μετανοείτε, παιδιά μου. Να εφτάτε την προσευχή, νύχτα και μέρα. Όπου περπατείτε και όπου βρίσκεστε, όπου στέκεστε, πάντα να λέτε «Χριστέ μου, ελέησέ με». Με γλυκή γλώσσα να μιλάτε στο Θεό και να κάνετε προσευχή. Μου είπε η Παναγία πως εκείνα που είναι στα ιερά βιβλία των εκλεκτών του Υιού μου έρχονται όλα με τη σειρά να γίνουν. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει. Θα καταστραφούν τα 3/4 της ανθρωπότητας και θα σωθεί μόνο το 1/4. Επίσης, συμβούλευε να έχουμε αγάπη, ταπείνωση και υπομονή στους πειρασμούς. Η υπερηφάνεια είναι άσχημο πράγμα. Επίσης, της είπε η Παναγία. Να μιλάς, να λες για τα κοντά φουστάνια, να λες για την αποστασία και να κηρύττεις μετάνοια, να μην φορούν άσχημα φορέματα στην εκκλησία, να έχουν ταπεινό ντύσιμο, να είστε προσεκτικές, όχι κοντά μανίκια και κοντά μαλλιά. Η Παναγία χωλιάσκεται με αυτά, δηλαδή θυμώνει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου και ύστερα εμάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Επίσης έλεγε πως η Ελλάδα, αν κρατήσει την πίστη, θα σωθεί από το κακό που πρόκειται να έρθει. Αν όμως δεν κρατήσει την πίστη, θα καταστραφεί. Θα πέσουν όλοι οι δαίμονες επάνω της. Θα έρθει το κακό και θα χωρίσει το στάρι από την ήρα, τα πρόβατα από τα ερήφια. Αν ο κόσμος μετανοήσει, θα την πάρουμε την πόλη με αγάπη. Αν δεν μετανοήσει, θα την πάρουμε με αίμα. Να έχετε φόβο Θεού. Να έχετε αγάπη και σπλαχνία. Με βλέπεις εδώ που είμαι τόσα χρόνια. Εδώ με παλεύουν τρία δαιμόνια. Το ένα είναι της απιστίας. Το άλλο δαιμόνιο είναι της ακιδείας. Και το τρίτο, δεν το θυμούμε, ίσως είναι της ανθρωπαρισκίας. Η Οσία Σοφία της Κλεισούρας έλεγε πως η ψυχή της καίγεται για τον Χριστό. Δεν μου αποκαλύπτει ο Θεός αμαρτήματα. Μόνο στο πρόσωπο του ανθρώπου βλέπω φως ή σκότος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι είναι σκοτία. Άκουσες τα παραπάνω. Γι' αυτό κλειδί στο στόμα.